Ασπίρινε μπροστά στη λέλαπα των ανατιμήσεων χαρακτήρισε τα μέτρα στήριξης τη κυβέρνηση ο πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ευρυτανία Χρήστο Τσάμπρα. Οι υπέρογγοι λογαριασμοί ρεύματο και η ραχδαία αύξηση των τιμών στα προϊόντα οδηγούν επιχειρήσει και νοικοκυριά σε οικονομικό αδιέξοδο, με την επόμενη μέρα να φαίνεται αβέβαιη. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέτρο είναι καλοδεχούμενο. Θα πρέπει να πούμε δε ότι είναι ασπιρίνε μπροστά στη λέλαπα την οποία αντιμετωπίζουν όλε οι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Ειδικά το κόστο πλέον λειτουργία του έχει γίνει δυσβάσταχτο όσο, όσο αφορά το ενεργειακό. Και είτε μιλάμε για το ηλεκτρικό ρεύμα, είτε μιλάμε για τη θέρμανση στην περιοχή μα. Φανταστείτε σήμερα, να έχουμε, νομίζω, 18 Μαρτίου και χρειαζόμαστε. Βλέπετε, η κατάσταση είναι στο μηδέν η θερμοκρασία. Ε, Όπω βλέπετε, δεν υπάρχουν δυνατότητε και κάποια καταστήματα τα οποία είχαν βασίσει τη θέρμανσή του θέλοντα να απεξαρτηθούν από το πετρέλαιο στο ηλεκτρικό ρεύμα, πλέον αδυνατούν να τα απεξέρθουν. Αυτό αφορά και τι επιχειρήσει του τουρισμού όπω είναι τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα ξενοδοχεία και όλε οι εγκαταστάσει που σχεδίζονται με τον τουρισμό. Υπάρχουν Από, το, από την αρχή τη χρονιά περίπου έχει αυξηθεί το ρεύμα γύρω στο 140%. Έτσι. Υπάρχουν οι πρώτε ύλε οι οποίε έχουν αυξηθεί το λιγότερο από 30%, 30 και παραπάνω και από ό,τι φαίνεται ότι θα συνεχιστούν αυτέ οι ανατιμήσει. Τα καταστήματα και οι επιχειρήσει δεν μπορούν να διατηρήσουν, έχουν διατηρήσει τι ίδιε τιμέ τουλάχιστον στην εστίαση. Μιλάμε περίπου από το 2008 με 10. Δεν μπορούμε να κάνουμε ανατιμήσει γιατί δεν υπάρχει αγοραστικό κοινό. Από την άλλη, οι προμηθευτέ μα, οι οποίοι λειτουργούν ολιγοπολιακά, Μα πιέζουν με τι αυξήσει και πλέον έχουμε έρθει σε μια περπλιστική κατάσταση. Με τι τιμέ των καυσίμων, εμφανίζουν πρωτοφανή αύξηση. Οι έμποροι του Καρπενισίου θεωρούν βέβαιο ότι θα πλήξει βαθύτερα και την τουριστική κίνηση τη περιοχή. Προφανώ και θα επηρεάσει, ειδικά όταν βλέπουμε ότι η βενζίνη, που όπω βλέπετε, η πρόσβαση στην Βρετανία γίνεται μόνο οδικό. Όταν η βενζίνη έχει φτάσει στα, στα όρια του πάνω από 2 ευρώ το λίτρο, καταλαβαίνετε ότι το κόστο για να μετακινηθεί ένα αυτοκίνητο από την Αθήνα προς το Καρπενήσι που είναι και η μεγαλύτερη αγορά στην οποία απευθυνόμαστε, πόσο είναι.